Πάμε τώρα σε μια σημαντική συμμετοχή τη Περιφέρεια Κρήτη στην Ειδική Επιτροπή Οδική Ασφάλεια του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Καθώ για πρώτη φορά η ε, Περιφέρεια τη χώρα συμμετέχει σε αυτήν την πολύ σημαντική επιτροπή μαζί μα ο Εντεταλμένο Σύμβουλο Οδική Ασφάλεια τη Περιφέρεια Κρήτη, ο κ. Καρτσάκη, ο οποίο παραβρέθηκε και εκπροσώπησε την Περιφέρεια Κρήτη στην πρώτη συνάντηση τη συγκεκριμένη επιτροπή. Καλησπέρα σα, κ. Καρτσάκη, καλώ ορίσατε. Ε, καλώ ήρθατε και σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία είναι όντω σημαντικό να μπορούμε να συμμετέχουμε στην Εκτελεστική Επιτροπή που συστήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προκειμένου να φτιάξουμε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Οδική Ασφάλεια η οδική ασφάλεια, η οποία απασχολεί ε, ε, ολόκληρη την κοινωνία της Ελλάδος και πόσο μάλλον και εμάς εδώ στην Κρήτη, mm -hmm. καθώς έχουμε χάσει πάρα πολλούς συνανθρώπους μας α, στην άσφαλτο ε, από μια κακή οδική συμπεριφορά και από πάρα πολλούς άλλους παράγοντες, τους οποίους Κύριε, εξετάσαμε. Κύριε Καρτσάκη, μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς είναι αυτή η επιτροπή. Αυτή η επιτροπή, για να σας δώσω να καταλάβετε, ε, ε, αποφασίζει ε, Πολιτικέ που θα γίνονται σε εθνικό επίπεδο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το νέο κώδικα οδική κυκλοφορία, mm -hmm. προκειμένου να δούμε. Ε, έχουμε εντοπίσει τον κώδικα οδική κυκλοφορία ότι δεν γίνεται σωστή εφαρμογή. Και βλέπουμε και σχετικέ εικόνε από την ναι. συμμετοχή σα σε αυτή την επιτροπή στην Αθήνα. Έτσι ακριβώ. Είναι ο νέο κώδικα με τον οποίο συζητήσαμε, και μάλιστα να σα δώσω και κάποιε πληροφορίε γιατί αυτέ θα βγουν σε διαβούλευση τώρα του επόμενου δύο μήνε. Εξετάσαμε το, το ενδεχόμενο μείωση του ωρίου ταχύτητα μέσα σε αστικέ περιοχέ από τα 50 χιλιόμετρα στα 30, το ενδεχόμενο να τοποθετηθούν κάμερε σε, σε σημεία για, ε, στα οποία έχουν παρατηρηθεί ότι γίνονται τροχαία ατυχήματα την ψηφιοποίηση των παραβάσεων, προκειμένου εκεί ακριβώς να γίνεται η καλύτερη εφαρμογή των ποινών. Επίσης, συζητήσαμε για την ένταξη ε, των μαθημάτων οδικής ασφάλειας στα σχολεία. Θεωρώ ότι είναι ένα αίτημα ολόκληρης κοινωνίας και των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων που το ζητάνε, βάλτε το μάθημα αυτό μέσα στα σχολεία. Mm -hmm. Γιατί να γίνει αυτό. Γιατί μετά από 8 και 10 χρόνια να δούμε τα παιδιά μας να είναι πιο ευσυνείδητοι οδηγοί και να έχουν μια αυτή την καλύτερη παιδεία με σεβασμό στη δικιά του ζωή αλλά και στην ζωή των συνανθρώπων. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονό, κύριε Καρτσάκη, ότι η Περιφέρεια Κρήτη συμμετέχει σε αυτήν την ειδική επιτροπή, γιατί δυστυχώ είναι και από τι περιφέρειε που διαχρονικά πληρώνει πολύ βαρύ το τίμημα των τροχαίων δυστυχημάτων. Κάθε χρόνο χάνονται Πάρα πολλοί άνθρωποι, αλλά δεν πρέπει να αναφερόμαστε μόνο στους νεκρούς. Υπάρχουν και άνθρωποι που μένουν πίσω με μόνιμες αναπηρίες. Έτσι ακριβώς και σε αυτό το πράγμα πήρε την, ε, το θάρρος, μπορώ να πω, ο Περιφερειάρχης Κρήτης και έφτιαξε ένα ε, ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο φέτος προκειμένου να χτυπήσουμε αυτό το κακό κοινωνικό φαινόμενο, για το οποίο θρυνούμε καθημερινά. Και πόσο μάλλον τώρα που βλέπουμε το 2024, σήμερα που μιλάμε, έχουμε χάσει 32 συνανθρώπους μας στην άσφαλτο. Σε αυτό λοιπόν είναι το κομμάτι, και είναι ένα από τα θέματα που είχε συζητηθεί και στην περιφέρεια Κρήτης, ε, συζητήθηκε και πάνω για τη δημιουργία ε, ε, κέντρου επιχειρήσεων σε κάθε περιφέρεια, Πόσο μάλλον εδώ πέρα στην Κρήτη, προκειμένου να μπορούν άμεσα και συντονισμένα όλε οι υπηρεσίε όταν γίνεται ένα τροχαίο ατύχημα. Αλλά αυτό το κέντρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για θέματα πολιτική προστασία και για το οτιδήποτε εκτακτή ανάγκη να μπορούμε συντονισμένα, οργανωμένα να προσφέρουμε τι κρατικέ υπηρεσίε άμεσα στον πολίτη που μα έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή. Θα δούμε κάποιε αποφάσει, γιατί ακούσαμε πούμε για, τον, για τη μείωση του ωρίου κυκλοφορία ε, στι πόλει από 50-30. Ε, έχει μπει στο μικροσκόπιο το δεδομένο ότι τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη και δει στο Ηράκλειο, που είναι και η μεγαλύτερη πόλη τη Κρήτη, τα περισσότερα δυστυχήματα γίνονται πλέον εντό του αστικού ιστού. Δηλαδή, έτσι, έχουμε εγώ. τροχέα που καταγράφονται σχεδόν μηνιαίω στην παραλιακή λεωφόρο του Ηράκλειου. Συγχρόνω, αυτό που λέμε ότι φταίει όλη είναι λάθος. Ο, το, ο, η Νορομπόακ είναι λάθο, ότι η τραντακτή πλειοψηφία γίνεται μέσα στον αστικό ιστό αλλά και στου επαρχιακού δρόμου. Ε, αναφορικά να πούμε ότι η νούμερο ένα αιτία είναι το αλκοόλ μετά είναι η χρήση κινητού υπερβολική ταχύτητα και διάφορα άλλα παράγοντες ε, Σε αυτό το πράγμα λοιπόν και, καλό... και να δώσουμε ένα μήνυμα σε όλους ε, είναι ότι πλέον πρέπει να σοβαρευτούμε όλοι μας ε, όλοι γνωρίζουμε ότι ε, δεν πρέπει να πίνεις και να οδηγείς, ότι δεν πρέπει να τρέχεις όταν οδηγείς και, ε, σα... γιατί ε, δεν γίνεται άλλο με την απροσεξία. Το 95% των τροχιών ατυχημάτων ευθύνεται ο ανθρώπινο παράγοντα. Το υπόλοιπο είναι υποδομέ. Μακάρι να μπορούσαμε να γυρνούσαμε ένα κλειδί και να ήταν όλοι οι δρόμοι τέλειοι. Τώρα ναι. θα πρέπει να προσέχουμε ένα παραπάνω. Αναφερθήκατε στην απόφαση να προωθηθεί ω μάθημα η οδική ασφάλεια στα σχολεία. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το συζητάμε και εδώ στην Κρήτη αλλά και στη χώρα γενικότερα πάρα πολλά χρόνια. Πόσοι ακόμα άνθρωποι πρέπει να χαθούν έτσι ώστε να καταλάβει η επίσημη πολιτεία ότι η οδική ασφάλεια πρέπει να γίνει μαθητική κουλτούρα. Ε, αυτό ακριβώς θεωρώ ότι κανένας δεν το έχει πιάσει ποτέ ζεστά αυτό το θέμα που επαναλαμβάνω ένα λάθος μόνο στερεί μια ανθρώπινη ζωή και το έχουμε δει πολλές φορές. Ε, προ, ε, μπορώ να σας πω ότι εμείς σαν περιφέρεια Κρήτης ήδη έχουμε ξεκινήσει κάποιες επαφές με το Υπουργείο Παιδείας και χαίρομαι ιδιαίτερα που την περασμένη εβδομάδα στην Επιτροπή το είχαν ε, πρώτο θέμα ε, για να συζητηθεί. Όμως, δείτε τώρα, το να το βάλουμε στα σχολεία είναι απαραίτητο. Είναι, πρέπει όλοι οι μαθητές που να περνάνε από τέτοια σεμινάρια, γιατί μέχρι τώρα το έχουμε παρατηρήσει. Ε, βλέπουμε κάποιε κάποιες δραστήριες αστυνομικές υπηρεσίες που έχουν ένα παραπάνω την κοινωνική ευαισθησία και από το χρόνο τους πηγαίνουν σε σχολεία και μιλάνε. Βλέπουμε κάποιους καθηγητές και τα λοιπά που έχουν έτσι την, τη διάθεση να, να, κάνουν αυτό το πράγμα. Όμως βλέπουμε και μία μερίδα μαθητών οι οποίοι δεν ενημερώνονται ποτέ. Άρα ε, πάμε σε, θα πάμε σε ένα σχεδιασμό ακόμα και πιλωτικά ας ξεκινήσουμε για μια χρονιά από μια περιφέρεια και καλό θα είναι να γίνει από την περιφέρεια Κρήτης να ξεκινήσουμε αυτές τις ενημερωτικές δράσεις σε όλους τους μαθητές Πώς να μπορεί να γίνει προβλήματα. αυτό γιατί γνωρίζω ας πούμε, και αυτό οφείλουμε να το πούμε ότι το τμήμα Τροχέα του Ηρακλείου και ο κύριος Καρακούδη είναι αυτό. πολύ ενεργοί, επιτελούν ένα πολύ σημαντικό έργο και στην ενημέρωση των μαθητών. Βλέπουμε διαδικασίε ε... και εκδηλώσει σε πάρκα κυκλοφοριακή αγωγή. Σε επίπεδο Κρήτη, αυτή τη στιγμή μπορεί με κάποιε απλέ κινήσει αυτή η μαθητική κουλτούρα να γίνει επίσημα μάθημα. Γι' αυτό βεβαίω και μπορεί να γίνει, αλλά εδώ τι χρειαζόμαστε. Ε, χρειαζόμαστε τη συνεργασία και των τον, τον Υπουργείων Προστασία του Πολίτη και το Υπουργείο Παιδεία, προκειμένου να, να δώσουν την εντολή ότι θα πρέπει υποχρεωτικά να περάσουν όλοι οι μαθητές αυτά, ε, αυτά τα σεμινάρια. Α, θα είναι δηλαδή μερικά μαθήματα σεμιναριακού κύκλου Βεβαίως. που θα γίνεται πιλωτικά σε κάποια σχολεία ή στο σύνολο των σχολείων. Ε, να γίνουν στο σύνολο των σχολείων και με τη βοήθεια τη τοπική αυτοδιοίκηση προκειμένου να συμπληρώνει κάποια πράγματα. Δηλαδή θα χρειάζονται και κάποιοι έξτρα εξοπλισμοί ε, ε, προ, προκειμένου οι μαθητέ να μπορούν ε, βιωματικά να καταλάβουν τι είναι αυτό που τους λένε στη θεωρία. Επίσης, να δούμε στο μέλλον και άμεσα σε κάθε Δήμο να υπάρχει ένα πάρκο δικής κυκλοφορίας. Mm -hmm διότι λίγοι δήμοι στην Κρήτη αλλά και σε όλη την Ελλάδα έχουν πάρει κωδικέ κυκλοφορέ και έχουμε δει τα αποτελέσματα πόσο χρήσιμα είναι. Τόσο εδώ στο Ηράκλειο, τόσο στον Άγιο Νικόλαο, τόσο στα Χανιά που κάνουν, αυτέ ε, τι ε, που αυτές τις δράσεις και βλέπουμε ότι οι μαθητές όχι μόνο αντιλαμβάνονται αυτό που τους λένε οι εκπαιδευτέ του εκείνη τη στιγμή, αλλά πραγματικά μεταφέρουν και τα μηνύματα και στους ίδιους γονείς. Θέλω να ρωτήσω το εξή, ε, κλείνοντα τη συζήτηση. Επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι πάρα πολλέ φορέ έχει ακουστεί μια τέτοια δέσμευση, και αυτό δε, βεβαίω δεν αφορά ω μομφή εσά, yeah. εσεί συμμετέχετε ω περιφέρεια Κρήτη και καλά κάνετε. Ε, εσεί, ω εντεταλμένο σύμβουλο τη περιφέρεια Κρήτη και η περιφέρεια Κρήτη κατ' επέκταση, πώ θα μπορούσε να τρέξει πιλωτικά αυτό το πρόγραμμα και να χρησιμοποιήσει και ω, θέλετε, εργαλείο πίεση στην επίσημη πολιτεία ότι είμαστε μια περιφέρεια. Που κάθε χρόνο πλη, ε, πληρώνει βαρύ το τίμημα των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων. Έτσι ακριβώ. Γι' αυτό εμεί ήδη προετοιμαζόμαστε και δεν περιμέναμε την Επιτροπή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για να ξεκινήσουμε αυτέ τι δράσει. Ήδη έχουμε κάνει πάρα πολλέ ε, συναντήσει με διάφορου φορεί προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό το κομμάτι υλοποίηση. Ε, Όμω είναι χρυσή ευκαιρία τώρα και μάλιστα θα σα πω κάτι που με έκανε ε, πάρα πολύ χαρούμενο. Στο τέλος της Επιτροπής, ο, ο υφυπουργό, ο κύριος Οικονόμου, είπε ότι για την Κρήτη πρέπει να φτιαχτεί ένα ειδικό σχέδιο δράσης. Και σε αυτό σας λέω, είναι μέσα να δούμε και ε, το κομμάτι των ενημερωτικών δράσεων στα σχολεία και στην κοινωνία, α, που σας λέω ότι ας ξεκινήσουμε πρώτα από την Κρήτη, να δούμε... Πώ μπορούν αυτά τα μαθήματα, τα σεμινάρια να περπατήσουν, να δούμε τα λάθη να τα βελτιώσουμε στο μέλλον και α, μακάρι από εδώ πέρα να γίνει ένα ενιαίο σχέδιο δράση για όλη την Ελλάδα. Επειδή βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και τα κλέδια και τα πανηγύρια ναι. γίνονται παντού σε ολοκλήρη. Γιατί θα ήθελα να στείλετε ένα μήνυμα κυρίω στα νέα παιδιά. Θα σα πω κάτι και όχι μόνο στα νέα παιδιά, αλλά θα πούμε και στου συλλόγου. Είδαμε κάτι, έχουμε δει τώρα τελευταία, και όχι μόνο τελευταία, κάθε χρόνο γίνεται αυτό το φαινόμενο με τη σκούπ. Δυστυχώ αυτό το πράγμα κάποια στιγμή πρέπει να κοπεί. Δεν μπορούμε πλέον να πίνουμε κούπε, να κατανοούμε υπερβολικέ ποσότητε αλκοόλ και μετά να παίρνουμε το τιμόνι και να οδηγούμε. Καλό λοιπόν του τους εθελοντές που κάνουν τόσο καλή δουλειά των πολιτιστικών συλλόγων και αναβιώνουν τα ήθη και τα έθιμά μας να αναφέρουν και ως μήνυμα ότι σα παρακαλούμε πάρα πολύ οι οδηγοί να μην πίνουν. Ε, ε, πάμε εκεί για να γλεντήσουμε, πάμε, ε, πάμε για να έρθουμε όλοι πιο κοντά. Μην κλείνουν άλλα σπίτια λόγω της επιπολαιότητας με τη μεγάλη χρήση αλκοόλ, την οποία γίνεται. Ε, θεωρώ ότι ήρθε η ώρα... Όλοι μας έχουμε κάνει λάθη. Κανείς δεν πρέπει να το αφισβητεί αυτό το τιμόνι όλοι μας. Ήρθε η ώρα, όμως, να σοβαρευτούμε. Γιατί για αυτό το πράγμα μιλάμε για την ανθρώπινή μας ζωή. Ακριβώς. Κύριε Καρτάκη... Για τους 32 νεκρούς... Το 2024 και όλου, βασικά πιο πριν, αλλά μην του ξεχνάμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε 32 σπίτια για το 2024 μόνο που έχουν κλείσει. Μην το ξεχνάμε. Να γίνουμε υπερευαίσθητοι και με αυτό το θέμα. Νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε αυτό. Πρέπει να βοηθήσουμε όλοι να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση και να σταματήσει αυτή η αιματοχυσία στου κριτικού δρόμου. Κύριε Καρτσάκη, σα ευχαριστώ θερμά Εγώ, που ήσασταν θέλεστε. εδώ.